Θα το ξανακάνουμε σήμερα. Τι λες, μωρέ. Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Θέλω να σας ζητήσω μια προσωπική χάρη. Θέλετε κανένα παππού να σας κάνει παρέα? Οι δύο, μήπως ο ένας ταυτίσει. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, παιδιά, ελάτε. Θέλω να προσευχηθείτε στο Θεό ανεξάρτητα αν πιστεύετε και να του ζητήσετε να προστατέψει εκείνους, ειδικά σήμερα, εκείνους που η ζωή τους κινδυνεύει. Κυρία. Ναι, να το κάνετε με πολύ αγάπη. Είστε το... καλά? Ναι, είμαι. Αλλά ένας φίλος πρόκειται να χειρουργηθεί. Και αυτός ο φίλος είναι και δικό σας φίλος. Ας προσευχηθούμε λοιπόν γι' αυτόν. Ελάτε λοιπόν για να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μαρίζα! Μαρίζα! Τι! Μήπως ξέρεις τι κάνει η μαμά σου στο νοσοκομείο? Αν θυμάμαι καλά, εμείς οι δύο έχουμε μαλώσει. Δεν μιλάμε και έτσι δεν είναι απαραίτητο να απαντώ στις ερωτήσεις σου. Μπορείς να με ακούσεις λίγο, σε παρακαλώ? Αφορά και τον Μάρκο. Τον Μάρκο? Ναι. Και ο Μάρκο μπήκε στο νοσοκομείο και μετά μπήκε και η μαμά σου. Τι σχέση έχει η μαμά μου με τον Μάρκο? Δεν ξέρω. Μπορεί να μιλάει με τη μαμά του. Δεν ξέρω. Μόνο αυτό μπόρεσα να σκεφτώ. Η μαμά μου με τη μαμά του Μάρκο? Δεν ξέρω. Γιατί δεν τη τηλεφωνείς να δεις τι κάνει? Σε παρακαλώ. Προσπαθώ να τη βρω όλη μέρα, αλλά το κινητό της είναι κλειστό. Δεν υπάρχει τρόπος να τη βρεις? Φράνκο. Περίμενε. Παρακαλώ. Ναι, Μαρίζα, περίμενε λίγο. Η Μαρίζα. Παρακαλώ. Γεια σου, Μαρίζα, τι κάνεις? Περίμενε. Ξέρω ότι είσαι στο νοσοκομείο, γι' αυτό μην αρχίσεις τα ψέματα. Εντάξει, Μαρίζα, μην αρχίζεις. Το θέμα είναι πολύ λεπτό και ο Μανουέλ δεν θέλει να το μάθει κανείς. Ο Μανουέλ? Τι έπαθε, Μανουέλ? Θέλεις συγγνώμη, το έβλεπες αυτό? Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί πράγμα λέει. Έλα, σε παρακαλώ, άλλαξε λίγο αυτά τα μούτρα. Σταμάτα να σκέφτεσαι συνέχεια το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν πας έξω να σκεφτείς τίποτα άλλο? Γιατί δεν ξέρω πώς. Σκέφτομαι μόνο τις υποσχέσεις που μου έδωσε ο Λάλο. Εντάξει, το ξέρω. Γιατί δεν πάμε για φαγητό με τον Φρανσίσκο οι τρεις μας? Έλα, σε παρακαλώ. Άφησε με. Είδατε τη Μαρίζα? Όχι, δεν την είδαμε. Την ψάχνω σε όλο το σχολείο. Τη το λέτε, αν τη δείτε. Θα τη το πείσω, όμως αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δεν θα γίνω και προσωπική σου γραμματέα. Αυτό δεν θα το κάνω. Λοιπόν, έχει τηλεφώνημα από το εξωτερικό. Για ποιο πράγμα μιλά? Καλό, ναι. Α, έλα, Σαμπρίνα. Κάτσε, δεν σ' ακούω. Ναι. Μου δίνεις λίγο το Μανουέλ, σε παρακαλώ? Καλά, τότε πες του να με πάρει, έτσι. Τι, εσύ δεν τον προσέλαβες να παίξει σόλο? Τι είμαι? Εντάξει, όχι, γεια. Τίποτα, γεια, ναι. Τι σου είπε? Τι να μου πει, ο Μανουέλ λέει δεν έφυγε μαζί της. Και δεν μίλησαν καν για σόλο καριέρα του Μανουέλ. Μας είπε ψέματα, αλλά γιατί? Μπορεί να γύρισε στο Μεξικό. Να πάρουμε τη μαμά του τώρα. Περίμενε, χτυπάει πάλι, περίμενε. Να πάρουμε τη μαμά του, Παύλο, το έχω μία, το νούμερο. Περίμενε. Έλα, Μαρίζα, πού είσαι, σε ψάχνα. Ο Μανουέλ. Λαουρά. Τι? Λαουρά, ήθελα να σε ευχαριστήσω που με βοήθησες στην ιστορία και ήθελα να σου πω, εγώ σου έστειλα τα λουλούδια. Τι? Ναι, δεν ήταν πλάκα όπως νόμιζες. Και έκανα το ορθογραφικό λάθος γιατί δεν ξέρω. Όχι, δεν πιστεύω λέξη, Κίντο. Για πες μου, γιατί το έκανες αυτό το πράγμα? Γιατί
Μου έκανες την εργασία στην ιστορία και ήθελα κάπως να σε ευχαριστήσω και σκέφτηκα ότι αυτό έπρεπε να κάνω. Μα όταν μου έδωσες τα λουλούδια δεν σου είχα δώσει ακόμη την εργασία. Έτσι το μάντεψες ως διαμαγείας. Εσύ δεν είχες ποτέ σου κάποιο προαίσθημα. Αυτό συνέβη, το αισθάνθηκα. Προαίσθημα. Αυτό ήταν. Ξέρεις, Κιτό, δεν χρειάζεται να μου λες ψέματα. Αν δεν μου έδωσες τα λουλούδια για να με πειράξεις, τότε. Να. Γι' αυτό το έκανες. Τι έπαθες, Αυγουστίνα? Η Ντολόρες έφυγε από το σχολείο και ήταν η μοναδική μου φίλη. Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εκείνη. Δεν μπορώ! Τι κοιτάς, φύγε! Μιλάω για κάτι προσωπικό, θα φύγεις! Φύγε! Πάντα έτσι κάνει, πάντα ανακατεύεται! Στην αρχή το ξέραμε μόνο ο Φράνκο και εγώ. Κι εγώ μόλις το έμαθα ήρθα εδώ αμέσως. Και δεν σκέφτηκες ποτέ να μας το πεις? Ο Μανουέλ δεν ήθελε να το μάθει κανένας. Δεν με νοιάζει τι ήθελε ο Μανουέλ. Δεν με νοιάζει καθόλου. Είμαστε φίλοι του και έχουμε δικαίωμα να το ξέρουμε. Ησύχασε, μη φωνάζεις γλυκιά μου. Δεν νομίζω πως είναι καλή στιγμή για καυγάδες. Και πόσο θα κρατήσει η εγχείρηση? Δεν ξέρουμε. Ο Φράνκο προσπαθεί να μάθει πόσο. Και θα γίνει καλά? Ελπίζουμε πως ναι. Αλλά οι γιατροί δεν μπορούν να μας πούν με βεβαιότητα. Μπορείς σε παρακαλώ να μου δώσεις το γράμμα που έγραψε ο Λάλος στη Φέλη? Όχι, δεν καταλαβαίνω γιατί το θέλεις. Μα το χρειάζομαι, Μάξι. Μα γιατί? Σταμάτα να με ρωτάς. Γιατί έτσι. Δώσ' το μου. Όχι, δεν θα στο δώσω μέχρι να μου πεις έναν καλό λόγο. Να, γιατί ήθελα να σε βοηθήσω. Γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Κοίτα, Μάξι, δεν πάει καιρός που χώρισες με τη Φέλη, αλλά νομίζω πως το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να την ξεχάσεις. Αν κρατήσεις αυτό το γράμμα, το μόνο που θα γίνει είναι ότι θα σου θυμίζει την προδοσία, ναι, της. Αλλά δεν θα είναι καλό. Ξεφορτώσου το γράμμα και θα αποδείξεις σε όλο τον κόσμο ότι δεν νοιάζεσαι για τη Φέλη. Μα ξέρεις πολύ καλά ότι δεν νοιάζομαι για εκείνη. Δεν θα πρέπει να νοιάζομαι. Η μαμά μου λέει ότι είμαι πολύ καλύτερός της. Προφανώς. Επίσης λέει ότι θα πρέπει να επιλέξω άλλο είδος κοριτσιού. Και νομίζω πως έχει δίκιο. Το σκέφτηκα. Και νομίζω πως έχω ήδη βρει το ιδανικό κορίτσι. Τι καλά, χαίρομαι για σένα. Τώρα ας ξαναγυρίσουμε στο γράμμα. Όχι, είναι το όχι, πιο όχι, σημαντικό. Περίμενε. Άσε με να σου πω ποιο είναι αυτό το κορίτσι. Θα χαρείς πολύ όταν το μάθεις. Αλήθεια. Ναι. Ωραία. Εσύ είσαι ιδανική. Είσαι ευτυχισμένη. Το όνειρό σου να με έχεις μόνο για σένα πραγματοποιείται. Μάξι. Περίμενε. Αν μου πεις ότι από εδώ και μπρος θα είσαι το κορίτσι μου, θα σου δώσω αυτό το γράμμα για να σου αποδείξω ότι δεν νοιάζομαι για καμία άλλη. Είμαι το κορίτσι σου. Εντάξει. Τότε ας σφραγίσουμε τη σχέση μας, αγάπη μου. Θα δεις ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν θα γίνει τίποτα. Όχι. Ο Μανουέλ θα πεθάνει όπως και ο Μπλάς. Τι? Πώς μπορείς να λες κάτι τέτοιο, Λουχάν? Μάρκο, το έμαθα πια. Στη ζωή οι άνθρωποι που αγαπάς πιο πολύ σε εγκαταλείπουν. Πεθαίνουν. Γι' αυτό κι εγώ δεν ελπίζω για τίποτα. Και για κανέναν. Γιατί εκεί που δεν το περιμένεις, φεύγουν, πεθαίνουν. Και τέλος. Μα με τον Μανουέλ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Όχι, Μάρκο, όχι. Έτσι ελπίζω. Μα να πιστέψω ότι πήγε περιοδεία. Όλοι μας το πιστέψαμε. Τι να σκεφτούμε, ότι μας έλεγε ψέματα? Τα κατάφερε, βλέπεις, τόσο καλά που... Είμαι ηλίθια. Και του φέρθηκα τόσο άσχημα. Είμαι ηλίθια. Του είπα ότι δεν αξίζει. Σταμάτα. Θα γίνει καλά και όταν γίνει καλά θα τον διαλύσω που μας είπε ψέματα. Πού είναι ο μπαμπάς μου? Προσπαθεί να μάθει τι γίνεται από τους γιατρούς. Ο Μανουέλ είναι όρης εκεί μέσα και κανείς δεν ξέρει. Μα καλά, πόσο κρατάει μια εγχείρηση? Παρακαλώ. Μαρίζα, έχω στα χέρια μου το γράμμα που ο Μάξι έκλεψε από τη Φέλη. Ναι. Α,
όχι αγάπη μου. Αν δεν σιγουρευτώ ότι εγώ θα είμαι στο εξώφυλλο του περιοδικού, ξέχνα τη συμφωνία μας. Ναι, ναι. Η μαμά μου έχει τώρα συνάντηση με τον Ντουτίλ. Με τον Φράνσις Ντουτίλ? Ναι, wow, με τον Φράνσις Ντουτίλ. Εντάξει, εντάξει, πες μου πού και πότε. Πότε θέλεις το γράμμα? Δώσ' το στη Λάουρα. Θα τη τηλεφωνήσω και θα τη πω τι να κάνει. Ευχαριστώ. Ναι, 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 μην ανησυχείς, θα τη το δώσω. Σ' αγαπώ, Μαρίζα, ευχαριστώ. Τι κάνετε εσείς εδώ? Μπαμπά, ευτυχώς που είσαι εδώ. Μάθαμε για τον Μανουέλ. Πώς είναι? Τα πράγματα είναι κάπως περίπλοκα και θα κρατήσει περισσότερο από ό,τι περίμενα. Ησύχασε, ματάκια μου, ησύχασε. Έχουμε κανένα νέο? Δυστυχώς δεν έχουμε νέα ακόμη. Νιώθω σαν να περιμένουμε αιώνες. Αχ, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αχ, Σόνια, έπρεπε να το πω στο Μιράντα. Σοβαρά? Δεν φαντάζεσαι, δεν φαντάζεσαι τι φασαρία έγινε στο σχολείο όταν έμαθαν ότι λείπουν τα παιδιά. Και η καημένη η Μίτσι είχε απελπιστεί να ψάχνει τα κινητά τους, βέβαια. Έκανες το σωστό, Χίλντα. Ναι, όμως τον έβαλα να υποσχεθεί ότι δεν θα το πει στα άλλα παιδιά, σε κανέναν. Ο καημένος ο Μανουέλ δεν ήθελε να το μάθει κανείς και τώρα το ξέρουν σχεδόν όλα τα παιδιά. Τόσο το καλύτερο. Όταν ξυπνάς μετά από εγχείρηση, θέλεις να έχεις γύρω σου τους ανθρώπους που σ' αγαπούν και να σε παρηγορήσουν. Να... Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Α, Σόνια, Σόνια, που έχω το μυαλό μου. Αχ, κάποιος τηλεφώνησε για να δω. Εδώ, ναι, είναι ο Ντι Ματέις. Είπε ότι του έδωσε τον αριθμό μου σε περίπτωση που δεν μπορούσε να σε βρει. Βέβαια, είναι ο detective που ψάχνει για τη μαμά της Μία. Τι σου είπε? Να τον πάρεις επιγόντως. Ναι, θα τον πάρω αμέσως. Λες να τη βρήκε? Μπορεί να έχει νέα. Παρακαλώ, ο κύριος Ντι Ματέις. Είμαι η Σόνια Ρέι. Τι κάνετε, σας τηλεφώνησα γιατί πρέπει να σας δω το συντομότερο. Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο. Έχει συμβεί κάτι επίγον. Κάποιος συγγενής μου είναι στο χειρουργείο. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να μου πείτε από το τηλέφωνο. Έχουμε νεότερα? Ναι, ναι, βρήκαμε τη γυναίκα. Α, στην Ευρώπη? Όχι, στο Buenos Aires. Ο μπαμπάς με έστειλε να πιω κάτι μαζί σας, μπορώ? Βέβαια, μωρό μου. Τι θέλεις να πιεις? Εντάξει, αλλά σας είπα, δεν μπορώ να πάω εκεί. Θα τα πούμε από κοντά αργότερα. Όχι, μη μου δίνετε άλλες λεπτομέρειες, δεν θέλω να ξέρω. Μη μου πείτε. Με ποιον μιλάει? Δεν ξέρω. Α, ναι, 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 ξέρω. Τι ανόητη που είμαι. Είναι η μοδίστρα. Έχει αναστατωθεί γιατί δεν έχουν τελειώσει το τελευταίο φόρημα που της παρήγγειλε για την παράσταση. Ναι, εντάξει, α, ναι, εντάξει. Να έρθετε εδώ. Ναι, θα σας δώσω τη διεύθυνση. Πρότυπο νοσοκομείο. Λάουρα, ξέρω ότι νομίζεις πως σου έκανα πλάκα με τα λουλούδια, αλλά εγώ το έκανα γιατί... Το γιατί... Γράφεται με ήττα. Τι κάνεις, Γκίντο? Διαβάζω. Ψάχνω μια λέξη που... εσύ τι θέλεις? Ήρθες να μου μιλήσεις? Ναι, γιατί ο Παύλο μου άφησε ένα μήνυμα για σένα. Για μένα, τι θέλει ο Παύλο? Είπε ότι δεν μπορεί να έρθει στη δουλειά και θα πρέπει να τον καλύψει. Όχι, όχι, όχι. Αν τον δεις, πες του να έρθει. Αν δεν έρθει, η Πίγκη θα μας σκοτώσει. Πες του να έρθει. Ποια είναι η Πίγκη? Η κόρη του ιδιοκτήτη. Και γιατί να σας σκοτώσει? Το ίδιο θα είναι αν πας εσύ. Όχι, όχι. Θα μας σκοτώσει γιατί η δουλειά είναι για τρεις. Και αν λείπει ο ένας, θα σκοτώσει τους άλλους στη δουλειά. Καταλαβαίνεις τι λέω? Α. Είδες, καταλαβαίνεις. Αν θέλεις, μπορώ να έρθω εγώ να βοηθήσω. Αλήθεια? Το ήξερα πως είχα δίκιο. Δεν ήθελες να με πιστέψεις, αλλά εγώ το ήξερα. Είχα δίκιο. Είχα δίκιο. Περίμενε, τι έγινε? Ο Λάλο δεν έφυγε. Γύρισε? Όχι, αλλά πήρα το γράμμα που είχε ο Μάξι. Τέλεια, Φέλη. Και τι λέει το γράμμα? Λέει ότι θα πάει να δουλέψει στο Τσάκο για να συντηρεί εμένα και το μωράκι μας. Αλήθεια? Ναι, στο είπα ότι μ' αγαπάει, το αισθάνομαι. Σου το είπα, είχα δίκιο. Ναι. Και δεν τον εμπιστευόμουν εγώ. Συγγνώμη, συγγνώμη μου, τόσο χαζή. Κάνει τόσες θυσίες για σένα. Μα θέλω να τις κάνει εδώ μαζί μου. Όχι, όχι, Φέλη, πρέπει να τον στηρίξεις κι εσύ.
Όταν έρθει το μωρό θα έχετε πολλούς λογαριασμούς να πληρώνετε. Νομίζω πως έκανε το σωστό. Πρέπει να δουλεύει και να φυλάει τα χρήματα γιατί μετά... Ναι, αλλά ξέρεις, εγώ έχω λεφτά. Καταλαβαίνεις? Όχι, δεν έχεις εσύ. Η μητέρα σου έχει. Όχι. Έχω την κληρονομιά της γιαγιάς μου. Τη διαχειρίζονται μέχρι να γίνω 21. Ναι, αλλά τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ναι, μπορώ. Θέλω το μερίδιό μου. Φέλη, είσαι τρελή. Δεν θα σου δώσουν πεντάρα. Άσε το Λάλου να πάει να δουλέψει. Θα είστε πιο ασφαλείς έτσι. Σε παρακαλώ, Φέλη. Βίκο, άκουσε με. Είναι το μωρό μου και θα τα έχει όλα. Όλα. Ποιον παίρνεις? Τη μαμά μου. Θα της μιλήσω σήμερα. Κορίτσια, σας παρακαλώ, τι μούτρα είναι αυτά? Ο Μανουέλ χρειάζεται καλή ενέργεια. Βέβαια, θα δείτε, γιατροί, θα κάνω το αγοράκι μας ολοκένουριο. Και μετά θα τον φροντίζουμε με βάρδιες. Φυσικά. Εμείς θα ερχόμαστε το βράδυ και εσείς θα έρχεστε το πρωί. Δεν μπορείτε να μένετε εδώ όλη τη νύχτα, έχετε και το σχολείο. Το ξεχάσατε? Ποιος νοιάζεται για το σχολείο τώρα? Το μόνο που με νοιάζει είναι ο Μανουέλ. Καλά δεν είναι τις παρούσεις. Θα το δούμε αργότερα, εντάξει? Θα το κανονίσω εγώ με τη Σόνια. Τι έπαθες, μάτια μου, τι? Τίποτα, σκέφτηκα κάτι. Είναι τρελό, αλλά τώρα, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, νιώθω για πρώτη φορά ότι είμαστε σαν αληθινή οικογένεια. Σόνια, Σόνια, κάποιος σε ζητάει. Ποιος? Ο φίλος σου που του είπες να έρθει εδώ. Ποιος φίλος σου σε ψάχνει εδώ? Κανείς, θα γυρίσω μέσα. Δεν το πιστεύω, ακόμα και στο νοσοκομείο κανονίζει ραντεβού, δηλαδή. Κοίτα, αν είσαι αγχωμένος, μην ξεσπάς τη μαμά μου. Αν δεν ήταν εκείνη, δεν θα ξέραμε ότι ο Μανουέλ είναι εδώ. Ναι, αλλά ούτε ο μπαμπάς μου φταίει γι' αυτό. Εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ, κορίτσια, μην μαλώνετε εδώ. Σας παρακαλώ, τι είναι αυτά τώρα? Εντάξει, όλοι έχουμε νεύρα. Έφερα καφέ, θέλετε? Ναι. Ευχαριστώ, Παύλο. Καλησπέρα. Μιράντα. Τι κάνει αυτός εδώ? Δεν ξέρω, αλλά αν ήρθε να μας πάρει, εγώ δεν πάω πουθενά. Τι κάνεις εδώ? Ήθελα να μάθω πώς πάει ο Μανουέλ. Κανένα νέο? Πραγματικά φαίνεται διαφορετική. Δεν ξέρω. Πρέπει να ξέρετε ότι οι φωτογραφίες πάρθηκαν από απόσταση για να μην μας δει. Όχι, και πάλι δεν είμαι σίγουρη ότι είναι αυτή. Και εδώ έχω όλα τα προσωπικά στοιχεία που συλλέξαμε για εκείνη. Πείτε μου τα πιο σημαντικά. Τα πιο σημαντικά, η Μαρίνα Κακέρες είναι μάνατζερ και παραγωγός μουσικών συγκροτημάτων. Πολύ ενδιαφέρον. Και δεν έχει σταθερή διεύθυνση. Ταξιδεύει συνεχώς, συνοδεύει τα συγκροτήματα στις περιοδίες. Δεν ζει στον Buenos Aires? Όχι, όχι. Αυτές είναι οι πρώτες διακοπές που κάνει εδώ και 3 χρόνια. Θα μείνει εδώ για 1 μήνα. Σε ποιο ξενοδοχείο μένει? Στο International. Κύριε Ματέης, πρέπει να σας συγχαρώ. Κάνατε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Η επιταγή που σας υποσχέθηκα. Αγάπη μου. Γλυκέ μου, αυτός είναι ο Λουίτζι, ένας παιδικός μου φίλος. Τι κάνετε? Χαίρομαι. Λοιπόν, χαίρετε. Τώρα εμείς φεύγουμε, έτσι. Πώς είστε, γεια σας. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Όλα καλά, ναι. Σόνια. Γεια, γεια. Πάντα καλά. Ας καθίσουμε. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά βρήκα κάποια πράγματα για τον Μπασταμέντε που θα σε ενδιαφέρουν πολύ. Θεέ μου, σε παρακαλώ, μην αφήσεις να πάθει τίποτα ο Μανουέλ. Δεν του αξίζει. Σου υπόσχομαι ότι... Λέγεται? Επιτέλους, σου άφησα 50 μηνύματα. Συγγνώμη, Φρανσίσκο, το είχα κλειστό, τώρα μόλις το άνοιξα, συγγνώμη. Γιατί μου το κάνεις αυτό, Μία? Τι σου κάνω? Φεύγεις από το σχολείο, σε ψάχνω παντού και μετά η Λάουρα μου είπε ότι έφυγες. Ήρθαν και με πήραν γιατί είχαμε μία συνάντηση με τους Airway. Σε έψαχνα, αλλά δεν μπορούσα να σε βρω. Με συγχωρείς, δεν φταίω. Όχι. Σήμερα έχουμε το απόγευμα ελεύθερο. Πες μου που είσαι και θα έρθω να σε πάρω. Όχι, όχι, δεν μπορώ να σου πω που είμαι. Δεν είσαι η κοπέλα μου. Δεν μπορείς να μου πεις που είσαι? Συγγνώμη, όμως δεν μπορώ να σου πω που είμαι. Μείνε εκεί και αν έχεις χρόνο, αν θέλεις να συνεχίσουμε αυτή τη σχέση.
Φρανσίσκο, αν συνεχίσεις να με πιέζεις έτσι, σίγουρα δεν θέλω να είμαι η κοπέλα σου. Προτιμώ να μη σου πω που είμαι και ας χωρίσουμε. Ναι, ναι, εγώ ήξερα ότι ο Λάλο δεν το έσκασε. Ναι, το ξέρατε, αλλά μου λέγατε να το ξεχάσω το Λάλο. Έλλη, ανησυχούσαμε για σένα, γι' αυτό. Εντάξει, και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί με βοηθήσατε. Κορίτσια, επιβεβαιώθηκε. Η Λίθια Σόλ βγαίνει με τον Βλάκα τον Μάξι. Μήπως σε πειράζει, είναι ο πρώην φίλος σου. Όχι, εγώ θα φτιάχνω άγαλμα στη Σόλ που με απάλαξε από τον Μάξι. Είναι μεγάλος μπελάς. Γεια σας. Με ζήτησες, Φέλη, τι θέλεις? Πρέπει να σου μιλήσω για κάτι σημαντικό, μαμά. Μη με τρομάζεις, συμβαίνει κάτι? Έλα εδώ, μαμά, κάθισε. Είναι πιο άνετα εδώ. Ναι, Φέλη, και εγώ ήθελα να σου μιλήσω για αυτό που έγινε με το Μάξι. Ο Μάξι και εγώ τελειώσαμε, μαμά. Τι? Ναι, βγαίνει με τη Σόλ, δεν το ήξερες? Είναι αλήθεια. Μου το είπε μία από τις φίλες σου, η Μαρίζα, αλλά... Λυπάμαι πολύ, μωρό μου. Λυπάμαι πολύ για αυτό που σου συμβαίνει. Αλλά μην ανησυχείς, δεν τελείωσε ακόμα. Θα μιλήσω στον πατέρα του. Αυτό το αγόρι πρέπει να σταματήσει να φέρεται απερίσκεπτα. Όχι, μαμά, δεν χρειάζεται. Ναι, ναι, Φέλη, θα μιλήσω στον μπαμπά του. Γιατί αν δεν λυθεί αυτό, η συνεργασία με τους Κάμπερτ θα τελειώσει εδώ. Ποιος νομίζει ότι είναι? Μας περνάει για ηλίθιους να φέρεται έτσι στην κόρη μας? Όχι. Τέλος πάντων, θέλω να σου μιλήσω για κάτι άλλο. Πριν μου το πεις, θέλω να ξέρεις ότι σημαίνει πολλά για μένα που μου μιλάς για τα δικά σου, εντάξει? Βέβαια, γιατί σε εμπιστεύομαι. Γι' αυτό θέλω να σου ζητήσω κάτι. Μα τι? Θέλω το μερίδιό μου από την κληρονομιά της γιαγιάς. Τι? Λετήσια, αυτή είναι η Λάουρα. Λάουρα, η Λετήσια. Γεια σου. Γεια σου. Γιατί φοράει τη στολή? Να σου εξηγήσω, αντικαθιστά τον Πάμπλο. Τον Πάμπλο, γιατί τι έπαθε? Είχε έναν πολύ άσχημο πονόδοντο και έπρεπε να πάει στον οδοντίατρο. Ήταν επίγον, αλλά δεν ξέρουμε τι έγινε τελικά. Δεν έχουμε μάθει νεότερα. Α, εντάξει, κανένα πρόβλημα, αλλά στρωθείτε στη δουλειά. Ναι. Άντε, στρωθείτε στη δουλειά. Ναι, πάμε. Ελάτε. Ναι. Λες να πίστεψες την ιστορία με τον Πάμπλο? Είμαι άσος όταν πρόκειται για δικαιολογίες, αλλά θα σου τα εξηγήσω όλα. Εντάξει. Έλα, ορίστε, εδώ είναι τα μπισκότα. Ναι. Μας κοιτάζει συνέχεια. Όχι, όχι, νομίζω ότι μας πίστεψε. Ναι, το ελπίζω, γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούμε να τη χάσουμε για τίποτα στον κόσμο. Γκίντο, θέλω να σου μιλήσω. Ναι, σ' ακούω. Πες μου. Όχι, γιατί θέλω να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Έλα στην κουζίνα. Εντάξει, εντάξει. Οχ. Τι, τρέχει τίποτα, μήπως? Νομίζω ότι την πατήσαμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα σου το δώσω, Φέλη. Μα η γιαγιά είπε ότι μπορούμε να τα πάρουμε αν χρειαστεί, μαμά. Ναι, αλλά αυτά είναι απλώς λόγια, καταλαβαίνεις ή όχι? Πας ενάντια στην τελευταία της επιθυμία. Τι έχεις πάθει, από πότε σε ενδιαφέρουν τα λεφτά? Από τώρα με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Ναι, αλλά δεν θα σου τα δώσω. Τέλος της συζήτησης. Η γιαγιά είπε ότι θα είναι μόνο για κάτι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, η αδελφή σου παντρεύεται και θα της δώσουμε το μεριδιό της. Αλλά δεν πρόκειται για κάποιο εφηβικό καπρίτσιο. Δεν είναι καπρίτσιο, είναι σημαντικό. Θα σου το δώσω όταν παντρευτείς. Όχι. Τα χρειάζομαι τώρα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Θέλω να ανοίξω μια μπουτίκ. Μια μπουτίκ? Ναι. Δεν είμαι καλά γιατί με παράτησε ο Μάξι. Και τον σκέφτομαι όλη μέρα. Νομίζω ότι θα ήταν καλό για μένα να ανοίξω μια μπουτίκ. Θα σταματούσα να σκέφτομαι τον Μάξι συνέχεια. Εντάξει, Φέλη. Ξέρεις ότι δεν μου αρέσει να εκτίθεμαι δημοσίως, περνάει και κόσμος, αλλά δεν θέλω να είσαι θλιμμένη. Έχω μια ιδέα. Το πιο σημαντικό πράγμα σε μια μπουτίκ είναι η εικόνα, σωστά? Ας κάνουμε μια συμφωνία. Λοιπόν, πρωτού προχωρήσουμε, θα χάσεις πρώτα μερικά κιλά και μετά θα μιλήσω στον μπαμπά σου. Οι συζητήσεις μας καταλήγουν πάντα στο ίδιο θέμα. Γιατί? Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Θέλω να ξέρω αν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για την μπουτίκ. Αν θα μπορέσεις να πεις όχι σε μία σοκολάτα.
Καταλαβαίνεις τι λέω. Ο Πάμπλο ένιωθε άσχημα. Πονούσε το δόντι του και το στόμα του πρίστηκε. Αλλά είπε ότι θα επανορθώσει για αυτές τις ώρες. Εντάξει, εντάξει, μπορώ να μιλήσω τώρα. Θέλεις τη διεύθυνση του γιατρού, το όνομά του, να στα δώσω. Όχι, κανένα όχι. Πρόβλημα. Θέλω να μάθω αν το κορίτσι που τον αντικαθιστά είναι η φίλη του. Η Λάουρα, όχι, με τίποτα. Η Λάουρα και ο Πάμπλο, όχι, όχι. Κοίτα, Αγκίτο, εγώ δεν είμαι χαζή. Θα υπάρχει λόγο που τον αντικαθιστά, είμαι σίγουρη. Όχι, όχι, Λετήσια, δεν σου λέω ψέματα. Δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ του. Δεν σε πιστεύω. Από όσο ξέρω, υπάρχει μόνο μια μητέρα Τερέζα. Υπάρχει λόγο που ήρθε εδώ. Στοίχημα ότι το κάνει άκουσε και τον Πάμπλο. Ακούσε με. Η Λάουρα είναι η δική μου κοπέλα. Αυτό είναι φοβερό νέο. Παρακαλώ, Hotel International. Μπορώ παρακαλώ να μιλήσω με την κυρία Μαρίνα Κασέρες. Με τη Μαρίνα Κασέρες. Ναι, ευχαριστώ, θα περιμένω. Παρακαλώ. Είστε η Μαρίνα Κασέρες. Ναι, η ίδια, ποιος είναι? Ναι. Ναι. Έφερα κάτι να τσιμπήσετε. Πού είναι τα παιδιά? Έχουν πάει στο διάδρομο του χειρουργείου, μήπως μάθουν κάτι. Ναι, πράγματι, έχουν αργήσει πολύ. Η εγχείρηση θα πρέπει να έχει τελειώσει τώρα. Τι να σου πω, γλυκιά μου, οι γιατροί θα είχαν βγει να μας το πούν, έτσι δεν είναι? Πάω να βρω τα παιδιά, δεν θέλω να κάνουν καμία από τις τρέλες τους. Και ο φίλος σου? Ποιος φίλος? Εκείνος που ήταν μαζί σου στο... στο μπαρ, μπορώ να μάθω τι σκαρώνεις, αν δεν σε πειράζει. Α, βέβαια. Έχει μείνει χωρίς δουλειά και γι' αυτό... Είναι άνεργος, λέει. Ναι. Και δεν έχει χρήματα. Και ήρθε να σου ζητήσει. Όχι, πώς το σκέφτηκες αυτό, αγάπη μου? Γιατί είδα μια επιταγή στο τραπέζι. Γιατί ήθελα να μου την εξαργυρώσει, γι' αυτό. Α, μάλιστα. Και μπορώ να μάθω γιατί? Για τα έξοδα του νοσοκομείου. Μα πλήρωσες τα έξοδα του νοσοκομείου. Ναι, αλλά αυτή είναι για μικρότερα έξοδα. Κάθε φορά πρέπει να πληρώνουμε και άλλα πράγματα. Ξέρεις πώς είναι, τι τίποτα, συμβαίνει. Τίποτα, συγγνώμη, είναι από την υπερένταση, αλλά θα στα δώσω τα λεφτά να το ξέρεις αυτό, έτσι. Φράγκο, με προσβάλλεις. Ο Μανουέλ είναι καθαρά δική μου ευθύνη. Μα τώρα είμαστε μαζί. Μοιραζόμαστε την ευθύνη. Εντάξει, δεν είναι ώρα τώρα για αυτά τα θέματα. Εντάξει, αργότερα. Έτσι ήσουν και με τη γυναίκα σου. Σεξιστής. Γιατί ρωτάς? Όχι, τίποτα. Ήθελα απλώς να μάθω πώς ήσουν μαζί της. Ναι, έκανα κάποια λάθη κι εγώ, αλλά δεν είχαν να κάνουν με χρήματα. Η Μαρίνα ποτέ δεν νοιαζόταν γι' αυτά. Η Μαρίνα ήταν ιδεαλίστρια. Δεν θα θυσίαζε ποτέ την ελευθερία της για τα λεφτά ή για κάτι άλλο. Ήταν γυναίκα με παράξενες ιδέες. Αλλά παρόλα αυτά ήταν ιδιαίτερη και διαφορετική. Πολύ διαφορετική από μένα. Τελείως, δε. Γλυκιά μου, όχι, αυτό που ήθελα να πω είναι... Είσαι υπέροχος άνθρωπος, Σόνια. Και εκπληκτική μητέρα, το ξέρεις αυτό, ε? Η Μαρίνα όμως δεν ήταν, ποτέ. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Τι θα γινόταν αν την ξαναέβλεπες? Δεν είναι κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα μιλήσεις όμως τη μία για εκείνη. Νομίζεις ότι μπορώ να της μιλήσω για αυτά τα θέματα? Να της πω για τη μητέρα της, στην κατάσταση που είναι τώρα ο Μανουέλ? Τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς, Σόνια. Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Τι εννοείς? Εννοώ πως αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Εντάξει. Γιατρέ, πώς είναι ο Μανουέλ? Τι κάνεις εδώ? Ποιος σε άφησε να μπεις, πώς μπήκες? Σας παρακαλώ, πείτε μου πώς είναι. Στα
Σταμάτα και μη φωνάζεις. Δεν μπορείς να φωνάζεις εδώ μέσα. Σε παρακαλώ. Τους έπιασα να προσπαθούν να μπουν στο χειρουργείο. Τι να τους κάνω. Δεν μου λέτε τρελαθήκατε. Θέλαμε να μάθουμε πώς είναι ο Μανουέλ. Είναι φίλος μας. Ναι, δεν κάναμε τίποτα. Ναι, έχουμε δικαίωμα να μάθουμε. Σας καταλαβαίνω, είστε νευρικοί. Έχετε αγωνία, αλλά αυτός δεν είναι τρόπος για να λύσετε το πρόβλημα. Βέβαια, έτσι είναι. Όταν μάθουν οι γιατροί κάτι, θα μας το πούν. Όχι, δεν μας λένε τίποτα. Περιμένουμε τόσες ώρες και κανείς δεν μιλάει. Κάποια στιγμή θα έρθουν. Και αν δεν έρθουν, εγώ θα μπω στο δωμάτιο και Μαρίζα, θα μιλήσω στον γιατρό. Μαρίζα, σε παρακαλώ. Ας ηρεμήσουμε όλοι. Εντάξει, πρέπει να έχουμε υπομονή. Αυτά τα θέματα θέλουν υπομονή. Συγγνώμη, η μία δεν ήταν μαζί σας. Ναι, αλλά είμαι σίγουρη ότι κατάφερε να μπει στο χειρουργείο. Καλά, γιατί δεν το λέτε τόση ώρα αυτό, γιατί δεν το λέτε. Πάω να τη βρω, Μαρίζα, σε παρακαλώ. Πρέπει να μείνεις εδώ. Θα πάω εγώ να τη βρω και θα γυρίσω. Γιατρέ, τελείωσε η εγχείρηση. Πριν από λίγα λεπτά. Ήταν επιτυχημένη, τα αφαιρέσαμε όλα. Δόξα τω. Συγγνώμη, όταν λέτε όλα, αναφέρεσαι στο αιμάτωμα, έτσι. Όχι. Με συγχωρείτε. Γιατρέ. Σας παρακαλώ, ενημερώστε με τι συμβαίνει. Ήμασταν απολύτως σίγουροι ότι όλα ήταν προϊόν του χτυπήματος που δέχτηκε στο κεφάλι. Αλλά όταν τον ανοίξαμε, είδαμε ότι υπήρχε μια δυσμορφία στις φλέβες και τις αρτηρίες. Τι είναι αυτό? Είναι ανέβρισμα. Μια αρτηρία που έχει διασταλεί, έχει σπάσει και αιμορραγεί. Αλλά τη στείλαμε ήδη στο εργαστήριο. Και πώς είναι ο Μανουέλ? Θα πρέπει να περιμένουμε να ξυπνήσει πρώτα. Χρειάστηκε να του δώσουμε μεγαλύτερη δόση γιατί η εγχείρηση ήταν περίπλοκη. Αλλά θα γίνει καλά, έτσι? Ναι, θα του κάνουμε και άλλες εξετάσεις για να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Αλλά για την ώρα δεν μπορώ να πω. Όχι, δεν πειράζει. Με συγχωρείτε, θα σας δω. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Ευχαριστούμε. Γεια σας, παιδιά. Ω, Θεέ μου. Τι έγινε, πώς πήγε? Όχι, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Όχι, θα τον πάρω. Πρακτορείο μοντέλων, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μήπως μπορώ να μιλήσω στον κύριο Francis Dutil, παρακαλώ? Λυπάμαι, ο κύριος Dutil είναι σε meeting τώρα και δεν μπορεί να μιλήσει σε κανέναν. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν είμαι οποιαδήποτε. Μπορείτε να του πείτε ότι τηλεφωνώ από τη Sonia Ray? Ναι. Περιμένετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σόνια, αγάπη μου, όταν μου είπαν ότι ήσουν εσύ, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Εγώ είμαι ο Francis. Πόσος καιρός πάει? Γεια σας. Είμαι η Σόλ, όχι η Σόνια. Ποια? Η Σόλ Ριβαρόλα, το κορίτσι που σας πρότεινε η Σόνια για να μπει στο εξώφυλλο του περιοδικού. Θυμάστε? Συγγνώμη, αλλά η Σόνια δεν μου μίλησε για κανέναν. Έχω μήνες να τη δω. Γι' αυτό δέχτηκα το τηλεφώνημα. Όχι. Οπότε, άστο καλύτερα, έτσι. Όχι, αποκλείεται, όχι. Άκου, αγάπη μου, δεν ξέρω ποια είσαι, αλλά μη με ενοχλείς. Είμαι πολύ απασχολημένος και δεν μπορώ να χάνω το χρόνο μου με κοριτσάκια σαν για σένα. Ει, πρόσεχε! Εσύ να προσέχεις, μόμολο. Σέρτζιο, σε περίμενα. Όχι, μην κάνεις έτσι, Ξαβιέ, μη μακίσεις. Συγγνώμη, ήθελα να μάθω πώς είσαι. Ναι, αλλά δεν ήρθα εδώ είσαι να καλύτερα? Μιλήσουμε για μένα. Είσαι καλύτερα πάντως. Ναι, είμαι καλύτερα, αλλά δεν θα μιλήσουμε. Χαίρομαι. Για μένα. Νομίζω ότι έχεις κάτι σημαντικό να μου πεις για τον Παύλο. Τι είναι? Βγήκε έξω με τη Μία και τη Μαρίζα και δεν ξέρω, μάλλον κάτι τρέχει με το συγκρότημα. Δεν ξέρω. Τι, ποιο συγκρότημα, για ποιο συγκρότημα μιλάς? Μου είπες ότι ο Μεξικάνος έφυγε από το σχολείο και από το συγκρότημα, οπότε τελείωσαν όλα. Ναι, αλλά είναι παράξενο. Έφυγαν και οι καθηγητές δεν λένε τίποτα. Δεν μας είπαν. Προσπάθησαν να ρωτήσουν τη Μίτσι. Αλλά μου είπε απλά ότι βγήκαν έξω. Είπε ότι είχαν πάρει άδεια. Δεν ξέρω. Έχεις δώσει εσύ άδεια να φύγει ο Παύλο? Έχεις καταλάβει ότι το δαχτυλάκι μου να κουνήσω και έφυγες από εδώ μέσα? Μάλιστα, το έχετε κάνει ήδη. Τότε πες μου ποιος υπέγραψε την άδεια να φύγει ο γιος μου. Δεν ξέρω, κύριε. Απάντησέ μου, μη μου λες δεν ξέρω. Ποιος? Ο Μιράντα, μήπως. Ποιος είναι ο Μιράντα? Ο Μιράντα, ο καθηγητής των καλλιτεχνικών. Και του πού ξέρετε, είναι? Ο Ντουνόφ τον όρισε υπεύθυνο, αλλά κανείς τους δεν είναι εδώ τώρα. Μιράντα! Δεν είναι κανείς εδώ! Όχι, κύριε! Όχι. Πού είναι! Πες μου! Πού είναι! Δεν ξέρω, αλλά θα τον βρω! Βρες τον μου! Θα τον βρω, ρεμίστε! Μισό λεπτό! Θυμήσε μου να σου πάρω ένα κινητό για τα Χριστούγεννα, Μιράντα! Τι κάνεις, τι πατάς εκεί, τον παίρνεις τηλέφωνο ή όχι? Καλή! Και γιατί πατάς τόσο πολλά κουμπιά? Είναι παράξενο το κινητό του, καλλιτεχνική τεχνολογία! Α, διεκόπη! Θα πρέπει να το ξαναπάρω! 15, 4. Δεν το πιστεύω. Η Μαρίζα και η Μία έχουν κλειστά τα κινητά του. Μπορείς να μου πεις τι θα κάνουμε δεν τώρα? Δεν ξέρω, Φέλη, δεν ξέρω τι να κάνω. Κορίτσια, μαντέψτε. Δεν μας νοιάζει ό,τι και αν πεις. Και βέβαια σας νοιάζει. Μόλις άκουσα ότι ο Σέρτζιο Μπασταμέντι είναι στο σχολείο. Αλήθεια? Ναι. Ξέρεις κάτι, θα μπορούσε να είναι ο παπά σου. Είστε ολόιδιοι. Άσε τις ειρωνίες για κάποια άλλη μέρα. Ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Σταμάτα τις απειλές επιτέλους.
Και εσύ, σταμάτα να καλύπτεις τη Μαρίζα. Αλλιώς θα μιλήσω στον ιδιοκτήτη του σχολείου για την έγκυο μαθητριά του. Νίκησε, Σολ. Ο συνήθως. Είναι στο δωμάτιό της. Βλέπεις πόσο εύκολα το λύσαμε. Θα δεις. Όχι, αυτή η Λίθια μου είπε ψέματα. Αυτή η Λίθια δεν σ' αφήνει να βγεις έξω. Μ' ακούς. Μη γελάς, γιατί αν μιλήσεις, ξέφαγα. Λέτε ο Μιράντα να μιλήσει στο σχολείο. Δεν θα μιλήσει, είμαι σίγουρη. Μου λες γιατί ο πατέρας μου ψάχνει για το Μιράντα. Δεν ξέρω, ξέχνα τον μπαμπά σου τώρα, Παύλο. Μην τον σκέφτεσαι. Ναι, έχεις δίκιο. Κλείστο, σε παρακαλώ, το ρημάδι μου ξυπά στα νεύρα. Κλείστο, επιτέλους. Περίμενε να απαντήσω σε αυτό και μετά θα το κλείσω. Σταμάτα με τα τηλεφωνήματα, έλεος. Παρακαλώ. Ναι, ναι, αυτός είναι ο αριθμός. Γιατί? Κάποιος τηλεφώνησε από αυτό το νούμερο στο International Hotel και με ζήτησε. Και, πού βρήκατε τον αριθμό? Από την αναγνώριση κλήσης του ξενοδοχείου. Γιατί με πήρατε? Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν.